encontrar las nuevas informaciones sobre Homo. Εντάξει, κατάσταση λοιπόν. 1,5 DCI, δίζελ κινητήρες, 110 άλογα μίξτη απόδοση, 2017 μοντέλο, 42.000 χιλιόμετρα μόνο στο οδόμετρο. Το αυτοκίνητο, όπως βλέπουμε, δεν έχει κανένα θέμα μηχανικά, είναι σχεδόν καινούριο. Συνδυάζεται με εξωτερική και βότιο ταχυτήτων. Και είναι υδραγίνητη η έκδοση. Το αυτοκίνητο είναι πρώτο χέρι από ιδιώτη ελληνικής αντιπροσωπείας. Άβαφο, εξωτερικά, χρώμα εργοστασίου δηλαδή, και προφανώς ατρακάριστο. Όπως ήδη είδατε, είναι σε εξαιρετική κατάσταση μέσα έξω. Έξω προέρχεται από γυάλισμα και κύρωμα. Στο εσωτερικό έχει γίνει φρονολογικός καθαρισμός και είναι σε κατάσταση καινούργιο το αυτοκίνητο, χωρίς υπερβολή. Όσο προς την κατανάλωση του αυτοκίνητου είναι περίπου στα 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα σε μεικτή χρήση, ενώ να ξέρει ο υποψήφιος αγοραστής ότι το τελευταίο σέρβις έχει γίνει τον Οκτώβριο του 20, πολύ πρόσφατα, οπότε δεν θα χρειαστεί κάτι σε συντήρηση. Το αυτοκίνητο επίσης να σας πω ότι σαν εξοπλιστική έκδοση είναι η Sportive, η οποία έχει εξωτερικά τη ζάντες αλουμινίου, βαμμένους προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος και χειρολαβές. Έχει επίσης λασποτήρες, ανεμοθράφστες και κοτσαδόρο το αυτοκίνητο. Στο εσωτερικό έχουμε δερμάτινο τιμόνι, έχουμε το σύστημα πολυμέσων με την οθόνη εδώ, τη 2DIN, που έχει και Bluetooth, USB και κάμερα οξυτοπορίας. Το αυτοκίνητο έχει επιλεκτική τετρακίνηση, πράγμα που σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες είναι δικίνητο προς το δικίνητο. Εδώ είναι ο περιστροφικός διακόπτης, ώστε να επιλέξουμε είτε την αυτόματη λειτουργία είτε το κλείδωμα της τετρακίνησης. Να δούμε λίγο και το συμπλέκτη του αυτοκίνητου, ο οποίος είναι μαλακός, έχει πολύ καλή διαδρομή, όπως δηλαδή και το υπόλοιπο αυτοκίνητο είναι σε κατάσταση καινούριο. Και τέλος να δούμε και το αυτοκίνητο σε ένα φρενάρισμα. Βλέπουμε το αυτοκίνητο σταματάει πολύ καλά στην ευθεία. Το ABS εμπλέκεται κανονικά, κανένα πρόβλημα.